είστε? Είμαστε πολύ καλά και ετοιμάζεστε. Αισιόδοξοι για το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Ήθελα να ξέρω πού τη λέτε την αισιοδοξία. Να τη βρούμε κι εμείς. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο. Περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα, μια δύσκολη άνοιξη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ελπίζουμε. Ένα ακόμα χειμωνιάτικο το σκηνικό. Έτσι, είναι τη μία χειμώνα στην άλλη άνοιξη. Θα ανοίξουν ξενοδοχεία εκεί στην περιοχή τώρα που σας έχουμε εδώ, ξέρετε κάποια πληροφορία? Τίποτα δεν ξέρουμε σίγουρο. Όχι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι για το καινούριο ξενοδοχείο της TUI. Να. Που ξέρω ότι θα ανοίξει τουλάχιστον έστω και για 2 μήνες. Σαν πρώτη χρονιά. Να. Θα το προσπαθήσει. Mm-hmm. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για να μην έχουμε κρούσματα και περαιτέρω. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο λόγος που είναι εδώ σήμερα η κυρία Σακαδάκη είναι οι δράσεις που θα γίνουν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε με τις δράσεις, γιατί έχουμε να πούμε και για τον πολιτισμό μας. Για τις εκδηλώσεις Κύρβια είστε και στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τις δράσεις, να καταλάβει ο κόσμος και να μάθει τι ακριβώς θα γίνει εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας που είναι 5 του Ιούνιου, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Δεν μπορεί ο πολιτισμός και το νομικό πρόσωπο να είναι εκτός από αυτή την ημέρα. Πολιτισμός είναι τα πάντα. Ακόμα και η καθαριότητα, που νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία του πολιτισμού μας. Δείχνει την κουλτούρα μας, δείχνει πώς μας αρέσει να ζούμε γενικώς. Την οποία δεν είναι και η καλύτερη. Όχι. Στα καλύτερά της, έτσι. Δυστυχώς δεν είναι στα καλύτερά της. Δηλαδή μπορεί και η αντιδήμαρχος να κάνει ό,τι μπορεί. Να λέει αυτό. Αδειάζουν οι κάλπες σε 10 λεπτά. Αλλά και απ' την άλλη, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, φταίει ο κόσμος γι' αυτό. Δεν ξέρω τι φταίει, ειλικρινά. Δηλαδή, περνάς από ένα κάδο το πρωί, είναι άδειος. Σε 2 ώρες. Ξαναγεμίζει και ξεχυλίζει. Αλλά για τελικώς ποιος φταίει? Δεν έχουμε προσωπικό να είμαστε εκεί. Θέλει ο καθένας και από. Βέβαια, σας πω τώρα σε άλλα χωράφια. Αλλά, ναι, αλλά είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Όπως περπατάμε, όπως γενικώς όλη την ημέρα της δράσης μας βλέπουμε γύρω μας σκουπίδια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά σκουπίδια που έχουμε, τόσα πολλά, παράγουμε τόνους σκουπίδια. Οι κάδοι πολλές φορές ναι, μεν είναι γεμάτοι και γύρω-γύρω ξέχυλοι, αλλά και πολλές φορές είναι άδειοι και γύρω-γύρω βουνό. Είναι και αυτό. Πολύ σοβαρό θέμα. Ήταν λοιπόν μια ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου για την αυριανή μέρα να κάνουμε αυτό το όμορφο το βιντεάκι για να ευαισθητοποιήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί η εικόνα μένει περισσότερο στον κόσμο. Είναι κάτι χαρούμενο να μείνει στον κόσμο, όχι μόνο για την αυριανή μέρα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουμε βίωμα στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε πώς θα διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε να το περάσουμε. Η Αντιδήμαρχος, όπως είπες Μαρία, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το σκοπό. Ακόμα είχε ξεκινήσει για τα σχολεία. Πήγαινε για να δείξει την ανακύκλωση, να μάθει στα παιδιά την ανακύκλωση. Δεν πήγε σε όλα γιατί δεν πρόλαβε λόγω του κορονοϊού. Αλλά οι προσπάθειές της είναι πάρα πολύ σοβαρές. Το έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά όλο αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν βλέπω αποτέλεσμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο να το μάθουμε. Είναι τόσο δύσκολο να ξέρουμε ότι δεν θα πηγαίνουμε όποτε θέλουμε τα σκουπίδια μας στον κάδο. Είναι τόσο δύσκολο σε μια αγροτική περιοχή που ζούμε να καλούμε την υπηρεσία καθαριότητας να έρθει, ας πούμε, από το χωριό μας, από τα φέρμα, από τον Άγιο Ιωάννη, να παίρνει τα χόρτα από τα χωράφια μας. Δηλαδή αυτό το βλέπω αδιανόητο. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μια γωνιά στο χωράφι μας, αφήνουμε τα σκουπίδια μας, τα χόρτα μας, γιατί είναι τα χόρτα, για τα χόρτα μιλάω, για τα κλαδιά. Και τα καίμε το φθινόπωρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι το έκαναν παλιά οι γονείς μας, οι παππούδες μας, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το κάνουμε εμείς. Λέμε ότι πληρώνουμε στο Δήμο. Πληρώνουμε στο Δήμο για τα οικιακά. Δεν πληρώνουμε για όλα τα υπόλοιπα. Καλά, δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Και δεν είναι το θέμα της πληρωμής. Δεν είναι το θέμα της πληρωμής. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος, πρέπει να μάθουμε τον τρόπο να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε ανακύκλωση σωστή. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης σκουπίδια οικιακά. Δηλαδή αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
μετά από τόσα χρόνια να μην το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό το πράγμα. Να. Τέλος πάντων, νομίζω πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή αυτό το θέμα. Πρέπει να το λέμε συνέχεια για να περάσει, να περάσει, για να μας γίνει βίωμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πάντως είναι πολλές εικόνες άσχημες σε πολλές περιοχές του Δήμου. Καθημερινά. Μα καθημερινά, όπου κι αν πας. Ή από την ανατολική πλευρά ή από τη δυτική πλευρά, αυτό βλέπεις. Δίπλα από το σκάλος των απορριμμάτων, ένα βουνό απορρίμματα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αυριανή μέρα. Λοιπόν, στην αυριανή μέρα. Πέρα από το βιντεάκι, είναι πολύ κόσμος. Είναι και ο Χριστάκης, είναι απίστευτος. Ήταν κάτι πολύ απλό. Προσπαθήσαμε να το κάναμε μόνοι μας, έτσι για να γίνει πιο γρήγορα και για πιο απλά πραγματάκια που θέλαμε να περάσουμε. Αύριο λοιπόν καλούμε όλους να βγουν από τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, από τα θερμοκήπια τους και να καθαρίσουν τον εξωτερικό χώρο, τον δημόσιο. Να. Αυτό γινόταν από πολύ παλιά. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου στον Άι Γιάννη που ήμουν κοριτσάκι μικρό, η μαμά μου έπρεπε να βγει έξω και να σκουπίσει και να σβεστώσει το σοκάκι της κάθε Σαββατόβραδο. Έπρεπε να είναι καθαρό. Είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε κι εμείς. Δεν νομίζω ότι είναι το δύσκολο. Μια φορά τη βδομάδα, αν το κάνουμε, να. Θα είμαστε πάντα καθαροί. Και ας περνάει και ο Δήμος, και ας περνάει και η καθαρίστρια του Δήμου, ας κάνει και το αυτό ο που πρέπει ο Δήμος, αλλά το βασικό είναι όταν εμείς έχουμε την έννοια του εξωτερικού μας χώρου, θα είμαστε πάντα καθαροί. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Άρα λοιπόν θα το προσπαθήσουμε αυτό όλοι, από όπου και αν βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ απλό. Όπου και αν βρισκόμαστε, σε κάποια υπηρεσία, στο σπίτι μας, στο θερμοκήπιο, σε ένα σχολείο, ας βγούμε έξω και ας κάνουμε τη δράση μας μισή ώρα, ένα τέταρτο, όσο χρειάζεται. Και αν βλέπουμε ότι ο γείτονας δεν είναι δίπλα, ας προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω στο γείτονα το κομμάτι. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε σε μία μέρα μια πεντακάθαρη πόλη. Μάλιστα. Και τα χωριά μας βέβαια, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό, πόλη, τώρα και πώς, τα χωριά. Πώς θα πιστεί ο άλλος, γιατί και οι ρυθμοί της ζωής μας έχουν αλλάξει, δουλεύει πάρα πολύ ο κόσμος, έτσι, άλλο... Δεν είναι όπως ας πούμε πριν 20-30-40 χρόνια. Ναι, τελείως διαφορετική νοοτροπία, κουλτούρα, έτσι, και οι ρυθμοί. Οπότε αυτό πώς θα το καταφέρουμε τώρα αύριο να βγει κάποιος από το σπίτι του ή από το χώρο εργασίας του και να καθαρίσει. Πώς το έχετε στο μυαλό σας. Τι άλλο να το κάνουμε. Έχουμε ενημερώσει τους συλλόγους, όλους τους εθελοντές στα χωριά. Mm-hmm. Τους προέδρους των κοινοτήτων για το περάσουν στα χωριά τους. Τα μηνύματα από τα ραδιόφωνα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μου είπες και εσύ ότι το βιντεάκι αυτό το έχει δει πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι έχει περάσει σε όλους. Να. Απλώς τώρα μένει στον καθένα, στο φιλότιμό του, στη διάθεσή του, στην καλή διάθεση βέβαια, να βγει έξω και να το πράξει. Είναι πάρα πολύ απλό. Εντάξει, και όχι μια σκούπα και μια... ένα φαράσι χρειάζεται. Όχι μόνο για μια μέρα. Όχι βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει. Απλώς αυτό είναι ένα και κομμάτι. Βέβαια. Και είπαμε ότι έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί της ζωής μας. Ο τρόπος. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, ας πούμε, μια μέρα το πρωί, θα το κάνουμε το απόγευμα. Θα βγούμε να ποτίσουμε τα λουλούδια μας, θα βγούμε έξω να σκουπίσουμε το πεζοδρόμιό μας και να περιποιηθούμε μπροστά το πεζοδρόμιό μας. Έχω δει πολλές γειτονιές της Ιεράπετρας που είναι πεντακάθαρες. Να. Πολλές γειτονιές. Έχω δει όμως βέβαια και άλλες γειτονιές που είναι πολύ χάλια. Μάλιστα. Ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή την περίοδο με τις άδειες των υπαλλήλων. Να. Είναι και αυτό ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Άρα εδώ τώρα αφήνεται στην ευθύνη δηλαδή του κόσμου, την ατομική, να καθαρίσει, να το πω έτσι, μιας και των ημερών. Ναι. Και ο Δήμος εδώ τι θα κάνει. Θα μαζέψει τα σκουπίδια μετά, αυτό δηλαδή έχει να κάνει. Λογικά θα πάμε. Φυσικά. Που, φυσικά θα πάμε τα σκουπίδια στον κάδο των απορριμμάτων και ο Δήμος θα περάσει να τα πάρει. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι ως κάδους έχει περίπου. Κάδοι υπάρχουν παντού. Να. Άρα μπορούμε να βάλουμε τη σακούλα με τα σκουπίδια που θα μαζέψουμε στον κάδο απορριμμάτων, θα περάσει το απορριμματοφόρο και θα πάρει τα σκουπίδια. Αυτό λοιπόν προτείνεται. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό δράση, το προτείνουμε. Μήνυμα... Επειδή είναι κάτι πολύ απλό και μπορούν να το κάνουν όλοι. Για την αυριανή. Ακόμα και ένας δάσκαλος με τα παιδιά έξω από το σχολείο, όπως και εγώ θα πάω σε κάποιον από τους παιδικούς σταθμούς, να βγούμε τις δασκάλες και να δούμε τα μικρά παιδιά ότι θα πρέπει να βγαίνουμε και να καθαρίζουμε. Είναι πάρα πολύ απλά πραγματάκια να τα περάσουμε. Ωραία. Αυτά για την αυριανή μέρα, έτσι, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό το περιβάλλον, έτσι. Ναι. Θα το βρούμε μπροστά μας, κλιματική αλλαγή. Το έχουμε ζήσει ήδη
με την αστάθεια του καιρού αυτή την περίεργη, με καύσονες και μετά κρύο και απότομες μετά... μεταβολές. Είδαμε όμως ότι καθάρισε το περιβάλλον, ότι καθάρισε ο πλανήτης με τον κορονοϊό, ναι, με αυτή την καραντίνα που είχαμε. Ναι. Άρα βλέπουμε ποιος ρυπαίνει και ποιος στέει. Για όλα υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε εμείς τη διαφορά, δεν μπορείτε να την κάνει κανένας. Ωραία. Από μόνοι μας. Θα την παρακολουθήσουμε αυτή τη δράση και να δούμε ποιο και κάποιο κίνητρο αν μπορούσε να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούμε να μην βάζουμε κίνητρα. Προσπαθούμε να το κάνουμε επειδή πρέπει να τα κάνουμε. Χωρίς κίνητρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κίνητρο. Α. Το κίνητρο είναι ότι ζεις, θα ζεις σε ένα καθαρό περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι. Mm-hmm. Ότι φροντίζουμε τον τόπο μας, φροντίζουμε τον τόπο που ζούμε. Λοιπόν, ο κορονοϊός τώρα έφερε πολλά, έτσι, τα πάνω κάτω μπορώ να πω. Έτσι ακριβώς. Και ακόμα και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέχρι χθες, προχθές δεν ξέραμε αν θα γίνουν συναυλίες, αν θα γίνουν έτσι... Αν θα μπορούμε να βγούμε έξω να πιούμε μια μπυρίτσα. Ακριβώς, αν ακούσουμε μουσική, οπότε τώρα που μπορούμε, όπως το καταλαβαίνω, μπαίνουμε φουλ οι μηχανές για να οργανωθούν και τα κύρβια, έτσι δεν είναι? Ναι, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις λοιπόν φέτος και τα κύρβια, όπως κάθε χρόνο μετά. Είναι ένας θεσμός που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε λόγω του κορονοϊού. Απλώς θα φροντίσουμε να είμαστε πάντα σύμφωνα με τα μέτρα και με αυτά που μας προτείνουν από τα Υπουργεία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων και με σωστούς κανόνες. Θα τα ακολουθήσουμε, ναι, φυσικά. Ωραία. Το υγειονομικό πρωτόκολλο θα το ακολουθήσουμε όπως ακριβώς θα μας έρθει. Περιμένουμε βέβαια ακόμα οδηγίες, έχουμε κάνει έτοιμα στο Υπουργείο Πολιτισμού να μας δώσουν οδηγίες, δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Απλώς αυτά που ακούμε από τα μέσα δικτύωσης και τα ΜΜΕ, αυτά ακολουθούμε προς το παρόν. Βάσει αυτών κάναμε, συστήσαμε την Επιτροπή, συνεδριάσαμε πρώτη φορά χθες το μεσημέρι. Ωραία. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει θέληση να κάνουμε πράγματα, πάντα με το γνώμονα και την επίβλεψη των Υπουργείων. Οπότε, έχουμε κάτι να πούμε, κάποια εκδήλωση, έτσι, Όχι, δεν έχουμε να πούμε το κάτι. Το πλαίσιο που θα κινηθείτε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το πλαίσιο είναι, μάλλον θα κάνουμε μικρές εκδηλώσεις προς το παρόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε αυτό το... Τη δράση. Αυτές τις συζητήσεις, ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές εκδηλώσεις για αρχή. Θα επικεντρωθούμε στους ανθρώπους. Δηλαδή, τι ξεκινούμε τα κύρια, πότε το, έτσι, ημερομηνία. Κοιτάξτε, εμείς περίπου λέμε από 15 Ιουλίου. Αυτό έχουμε βάλει σαν μέχρι τέλος Αυγούστου. Ωραία. Τώρα πάνω κάτω τις ημερομηνίες θα τις δούμε σύμφωνα με από τα 15 Ιουλίου μέχρι ξέρω εγώ 20 Αυγούστου. 25 Αυγούστου. Ναι. Αυτό. Μήπως θα μικρύνει αυτός ο χρόνος. Μπορεί και να το μικρύνουμε. Μπορεί και να το μικρύνουμε. Δεν έχει καταλήξει ακόμα. Ναι, μπορεί και να το... Δεν έχουμε καταλήξει. Πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά. Να το δούμε και αυτό. Ναι, θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε μεγάλες κοιλιές. Θα πρέπει να είναι κάτι σταθερό. Θα πούμε ότι αυτές οι μέρες θα είναι για τα κύρβια. Αλλά επειδή ήταν η πρώτη ακόμα χθες μάζοξή μας, η συνάντησή μας, θα μας αφήσετε λίγο χρόνο που να σας πούμε κάποια πραγματάκια σίγουρα και σωστά. Ωραία. Ωραία, εμείς θα το πείτε λοιπόν. Ναι, βέβαια αυτές οι συναντήσεις μας δεν πρέπει να αλλάξει. Όχι, θα παραμείνει χρόνια τώρα, 30 και χρόνια. Τα κύρβια είναι ένας θεσμός πολιτισμού. Είμαστε υποχρεωμένοι να προάγουμε τον πολιτισμό μας και άρα εμείς θα είμαστε σταθεροί σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε όμορφα πραγματάκια, να διασκεδάσει ο κόσμος, να προβληματιστεί, να μάθει κάποια πράγματα. Θα κινηθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Ωραία. Περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας πούμε. Από τις ανακοινώσεις που θα έχουμε μετά τις
συνεδριάσεις. Έγινε η πρώτη λοιπόν. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε καλή πάρα πολύ. Διαφορετικά τα πάντα όλα φέτος. Ναι, ναι. Λόγω κορονοϊού, έτσι. Έτσι. Ωραία. Πάμε και μια κουβέντα για το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείων που είστε και ταμείας. Ναι. Έτσι. Τι ναι. γίνεται. Λοιπόν, θυμάστε όλοι πολύ καλά τη δράση που κάναμε το τελευταίο ραδιομαραθώνιο. Είχαμε πάρει μια απόφαση να κάνουμε τον ραδιομαραθώνιο για ένα σκοπό και αυτός ο σκοπός ήταν να δημιουργήσουμε ένα θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο μας. Αυτός ήταν ο σκοπός και γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια των ανθρώπων και θέλω να σας πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε στη φάση να παραγγείλουμε τα μηχανήματα που χρειάζονται, ψάχνουμε αυτές τις μέρες τα μηχανήματα που χρειάζονται για να εγκατασταθεί και να γίνει ο θάλαμος αυτός. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα στο νοσοκομείο, τα ξέρετε, τα έχουμε, είναι γνωστά, έχουμε κάνει έτσι. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα στη δουλειά των γιατρών, των νοσηλευτών και κατ' επέκταση των πολιτών μας που χρήζουν βοήθειας του νοσοκομείου. Ξέρω ότι ο κύριος διοικητής θα κάνει κάτι, θα κάνει μια μικρή εκδήλωση για να ανακοινώσει όλα αυτά που έχουν γίνει αυτόν τον καιρό. Αυτά από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου. Ωραία. Είναι ένα σύλλογος που, όπως ξέρετε, δουλεύει με γνώμονα πάντα το καλύτερο για το νοσοκομείο. Στήριξη και για πολλά άλλα πράγματα, όπως ας πούμε για το αυτοδιοίκητο που παλεύουμε τόσα χρόνια, μετά από τα τελευταία χρόνια που έχουν δημιουργηθεί τόσα θέματα. Τέλος πάντων, όλα είναι αυτά μεγάλα θέματα. Είναι πολύ μεγάλα θέματα όλα. Αλλά τα προχωράμε βήμα-βήμα, αλλά σταθερά. Ωραία. Οπότε, κλείνοντας, και επειδή, τι θα κάνετε στον Άγιο, στον Άγιο Νικολάου? Έχω ένα πολύ, δεν θα ήθελα να σας πω ακριβώς τι. Όχι προσωπική, κάτι που έχει σχέση με τον Ναι, έχει σχέση με την κοινοπολιτεία βέβαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Είδηση καμιά παραπάνω, μας δώσετε βέβαια και τέσσερα. Θα σας το πούμε μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε κάτι. Κάτι καλό δηλαδή, κάτι ετοιμάζεται. Καλό. Ναι, σκέφτομαι κάτι να γίνει ωραίο. Και γι' αυτό πάω για αυτό το ραντεβού σήμερα. Για γνωριμία και κατάθεση κάποιων σκέψεων που έχουμε. Θα τα πούμε στην πορεία, έχουμε πολλά να πούμε. Ωραία. Να ξέρετε ότι θα σας ενημερώνουμε. Θέλω να ξέρει όμως και ο κόσμος ότι θα δεχόμαστε προτάσεις, κάποιες ιδέες για τα κύρβια. Είμαστε ανοιχτοί. Έτσι, η Επιτροπή είναι για να συλλέξει και για να καταθέσει βέβαια και να φτιάξει το πρόγραμμα. Αλλά ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε κάποια ωραία ιδέα, καινοτόμα για τον πολιτισμό μας, έτσι. Η βάση πάντα είναι ο πολιτισμός. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε στον κόσμο τη ιεράπετρα του Δήμου μας κάποια πραγματάκια που του έχουν λείψει. Ωραία. Οπότε όποιος έχει κάποια ιδέα, έχει να προτείνει κάτι, είναι ανοιχτή η επιτροπή. Βέβαια. Και μπορεί να έρθει Βέβαια. Σε επαφή με το κοινό. Ναι, μπορεί να έρθει έτσι ακριβώς. Προκειμένου να καταθέσει την θα πρόταση. Θα του πούμε την ημέρα που θα συνεδριάσουμε, μπορεί να μας τη φέρει γραπτή την πρότασή του και θα τα συζητήσουμε όλα στην πορεία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Να καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο για τον Άγιο Νικόλαο. Σας ευχαριστώ. Και αύριο μην ξεχνάτε, καθαρίζουμε όλοι. Ναι, αύριο ημέρα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, 10 με 11. Ας βγούμε έξω από τα σπιτάκια μας, από τις δουλίτσες μας, για μία ώρα να προσφέρουμε θελοντική καθαριότητα. Φροντίζω τον τόπο μου. Έτσι, φροντίζω τον τόπο μου. 5 του Ιούνιου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο καιρός της απολίμανσης θερμοκηπίων έφτασε. Τα πλαστικά Κρήτης. Η μεγάλη κριτική βιομηχανία.